Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησης. Άλεξ, που μου στέλνεις μήνυμα στο Twitter ότι δεν ρωτήσαμε για τα παιδιά που φεύγουν εκτός Ελλάδας και που είναι συνήθως τα παιδιά με τα πιο δυνατά βιογραφικά, και το ρωτήσαμε και το είπαμε. Προφανώς κάνεις ζάπινγκ. Εδώ ρωτά επίσης η Άρτεμις για τις εφευρέσεις. Λέει ότι γίνονται πολλές εφευρέσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται και να αποτελέσουν πρώτη ύλη για ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις, και ότι δυστυχώς δεν δίνουμε διέξοδο στους ανθρώπους αυτούς. Εντάξει. Και αναγκάζονται και αυτοί τις περισσότερες φορές να φύγουν έξω. Έχουμε τον οργανισμό για τις πατέντες, για την κατοχύρωσή τους, και από εκεί και πέρα είναι και θέμα του ιδιωτικού τομέα σε μεγάλο βαθμό. Ο Χρήστος μου γράφει, εδώ δεν δίνουν 500 ευρώ επιστροφή φόρου. Τα 900 εκατομμύρια στα φωτοβολταϊκά περιμένεις να δώσουν. Κύριε Υπουργέ, μην με κοιτάτε πλάγια, είναι αλήθεια. Έχω μιλήσει, σας έδειξα συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση βέβαια, με τις επιστροφές των χρεωστούμενων. Και εγώ, λέει, αν μου δίναν τα 500 ευρώ θα εμφάνιζα πλεόνασμα. Εάν βγείτε στην αγορά θα δείτε ανθρώπους που θα πούνε αυτό, αλλά θα δείτε και ανθρώπους οι οποίοι θα σας πούνε ότι πέρσι η επιχείρησή μου είχε τεράστιο πρόβλημα γιατί το δημόσιο την έπαιρνε στο λαιμό του, γιατί τις χρωστούσε. Τώρα σας είπα συγκεκριμένα στοιχεία, και πέρα από τα στοιχεία σας παραπέμπω σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Υπάρχουν, είμαι βέβαιος, διότι αυτά τα 5.900 πήγανε σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Πάντως το καλύτερο ερώτημα έρχεται από φίλο από τη Θεσσαλονίκη που μου λέει, ρώτησε τον Υπουργό, η ανάπτυξη στην Ελλάδα λέγεται ΕΣΠΑ? Όχι. Και όχι Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Και όταν τελειώσει και το επόμενο ΕΣΠΑ, μετά τι? Νομίζω άλλη περίπτωση ζάπινγκ. Διότι εγώ δεν αναφέρθηκα μόνο στο ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ, άλλωστε, για να είμαι σαφής, καλύπτει μόνο το 1/5 των επενδύσεων που πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα. Αναφέρθηκα σε συγκεκριμένα σημεία που είπα, μάλιστα τα έχουμε δώσει και στην Τρόικα για το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα. Αναφέρθηκα στην προσπάθεια που κάνουμε με το Υπουργείο Οικονομικών βασιζόμενη στη McKinsey και στο ΚΕΠΕ. Ανέφερα συγκεκριμένους τομείς. Τώρα σε λίγες μέρες που θα παρουσιάσουμε το νέο ΕΣΠΑ, επευκαιρία της παρουσίασης θα γίνει σαφέστερο και ποιοι είναι αυτοί οι 9 τομείς, 10. Αν και αν διαβάσει κανείς τη McKinsey θα το καταλάβει. Έτσι μπορώ να προσθέσω 2-3 ακόμα, αν θέλετε. Οι ικθυοκαλλιέργειες, για παράδειγμα, είναι μεταξύ αυτών. Τα γενώσιμα είναι ένας τομέας που όλοι λένε ότι στην Ελλάδα μπορεί να αναπτυχθεί. Ο τουρισμός διαφόρων μορφών, τον ανέφερα προηγουμένως. Τα ενεργειακά είναι ένας τομέας που επίσης πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Λοιπόν, θα δώσουμε προτεραιότητα σε συγκεκριμένους τομείς, χωρίς εμείς να επιβάλλουμε σε κανέναν που θα πάει, είμαστε ελεύθερη οικονομία, αλλά δίνοντας κίνητρα, αν θέλετε, μάλιστα, με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Αλλά μέχρι τώρα βάζαμε τα θεμέλια. Χωρίς θεμέλια, ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει. Να γίνει κατανοητό αυτό το πράγμα. Ελάτε. Και γι' αυτό έχει σημασία το δημοσιονομικό κομμάτι, γι' αυτό έχουν σημασία οι διαρθρωτικές αλλαγές. Δεν θα μιλήσετε με έναν επενδυτή, Έλληνα ή ξένο, που να σας πει διαφορετικά. Σε ένα δάσος που καίγεται, κανείς δεν πάει να κόψει ξύλα, να το ξέρουμε αυτό. Τις φωτιές προσπαθούσαμε να σβήσουμε τόσο καιρό. Έλα, θα σας πω τώρα, κύριε Υπουργέ, για τη δικιά μου τη φωτιά. Λέγομαι Τίμο Σούλτος, είμαι ξενοδόχος. Η κυρία που το φώναξε αυτό έχει δίκιο. Τις είχατε ανάψει οι ίδιοι, λέει. Αυτό το πολιτικό σύστημα. Δεν ήρθα ως αλάθητος εδώ πέρα. Είμαστε όμως... Θα ξανάρθω. Δώστε το. Όχι. Δεν θα τελειώσουμε στις 4. Είμαστε όμως μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Ελάτε. Κύριε Υπουργέ, εκτός από αυτό που είπα... Καλησπέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Περούδη Χρυσούλα λέγομαι. Είμαι από τις Σέρες και είμαι άνεργη. Εκτός από αυτό που είπα ότι τις φωτιές τις ανάψατε εσείς και πρέπει να τις σβήσετε τώρα, προσπαθείτε. Λοιπόν, έχω να ρωτήσω τι ανάπτυξη προβλέπετε για την επαρχία που η επαρχία έχει νεκρώσει. Όσο για το ΕΣΠΑ, είναι τόσο ακατανόητο. Περιμένουν τις ειδικές οικονομικές ζώνες, ναι, μάλλον. Τα παιδιά, εγώ θα σας πω για το γιο μου, ο οποίος του χρωστάει το κράτος την υποτροφία, το βραβείο του, από το 2011. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα μαζεύετε και τα παρουσιάζετε και αυτά ως πλεόνασμα.
στην Αλεξανδρούπολη, στις Σέρες, φεύγει ο κόσμος, οι μεν από τις Σέρες πηγαίνουν στη Βουλγαρία και ψωνίζουν και από την Αλεξανδρούπολη στην Τουρκία. Το Σεργάλ έχει κλείσει στις Σέρες. Το Ζαχάριος, και αυτό μία κλείνει, μία ανοίγει. Έχουν το Σεκοβέ, το οποίο πήγε στην Βουλγαρία. Όλοι οι νέοι είναι άνεργοι. Οι αγρότες, όλα τους τα εμπορεύματα, πηγαίνετε και τους τα δίνετε 10 λεπτά, 10 λεπτά. Τα σιτάρια τους, τα χόρτα τους, πάφτινα. Πώς θα βγουν αυτοί οι άνθρωποι και τους βάζετε και φόρους τώρα. Αυτά έχω να σας πω. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν, σε σχέση με τα χρεωστούμενα του κράτους, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω σε σχέση με το τι παρουσιάζουμε και τι δεν παρουσιάζουμε. Όλα αυτά τα οποία χρώσταγε το κράτος είχαν περάσει στα βιβλία από τις χρονιές που τα χρώσταγε, έτσι, είχαν προστεθεί εκεί που έπρεπε να προστεθούν, απλώς δεν είχαν πέσει στην αγορά. Γι' αυτό μίλησα για ρευστότητα που διοχετεύθηκε στην αγορά, καθυστερημένα. Αλλά πάντως αυτή η κυβέρνηση δια του Υπουργείου των Οικονομικών την διοχέτευσε. Από εκεί και πέρα, ασφαλώς περιγράφεται δυστυχώς υπαρκτά προβλήματα. Πράγματι προσπαθούμε να διορθώσουμε λάθη, αν θέλετε, που έγιναν στο παρελθόν σε μεγάλο βαθμό από εμάς, έτσι, τα κόμματα που κυβέρνησαν. Θα μου επιτρέψετε να πω, μια και το θέτετε έτσι, το μόνο που θα πω, ότι πράγματι τα παλιά κόμματα αυτή την ώρα κυβερνούν, αλλά οι παλιές πολιτικές, τα παλιά λάθη που κάναμε εμείς, πέρασαν στην αντιπολίτευση. Αυτά εισηγούνται να κάνουμε. Αυτά που κάναμε στο παρελθόν, το μεγάλο κράτος, τον υπερδανισμό, έτσι, όλα αυτά εισηγείται η αντιπολίτευση σήμερα να γίνουν. Δεν γίνεται όμως η χώρα να προχωρήσει σε καινούργιους δρόμους με παλιά λάθη. Αυτό πρέπει να είναι, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και επίσης εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να εκτιμηθεί, ο καθένας τοποθετείται όπως θέλει, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην κυβέρνηση που δεν έχουν αυταπάτες για το ότι αυτό που κάνουν δεν είναι δημοφιλές. Το κάνουν όμως γιατί αισθάνονται ότι αυτό είναι το πατριωτικό τους καθήκον, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς. Δεν υπάρχει μονοπόλιο πατριωτικού καθήκοντος, ούτε μονοπόλιο κοινωνικής ευαισθησίας. Ξέρουμε όμως ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο δρόμο και τον ακολουθούμε, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι, αλλά χρήσιμοι. Και όλα αυτά τα μέτρα που σας περιέγραψα, τα θεμέλια προσπαθούν να βάλουν. Ξέρω ότι ήμασταν, ας πούμε, 500 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τώρα τα όργανα του σκάφους δείχνουν ότι είμαστε 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Και βεβαίως ο κόσμος νερό έβλεπε και προηγουμένως, νερό βλέπει και τώρα. Και αυτή είναι και η δυσκολία μας. Όμως, μήνα με το μήνα χτίζουμε εμπιστοσύνη και η χώρα γυρνάει σταθερά σε μια καινούργια πορεία. Από το 2014, ακόμα μια φορά θα το πω, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, με την έννοια ότι θα μπούμε σιγά σιγά σε τροχιά ανάπτυξης. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει ένα πάρτι επενδύσεων στη χώρα. Σημαίνει όμως ότι θα περάσουμε τον κάβο και μετά θα μπούμε σε πιο ήρεμα νερά. Ελάτε. Αυτό λέω. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Τίμος Σούλτος, είμαι ξενοδόχος. Είμαι συνιδιοκτήτης ενός ξενοδοχείου στο νησί της Θάσου, σε μια άλλη Ελλάδα. Και αυτό που έχω να σας πω, κύριε Υπουργέ, και το θέμα μου είναι τουρισμός, ανάπτυξη και τραπεζική συμπεριφορά. Το 2006, προκειμένου να ανακαινήσουμε την μονάδα μας, συνολικού μεγέθους 120 κρεβάτια, προχωρήσαμε σε sale και lease back με συγκεκριμένη εταιρεία θυγατρική ελληνικής τραπέζης, και παράλληλα να μπορέσουμε να ενταχθούμε στον αναπτυξιακό νόμο. Σημειώνω δε ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι διατηρηταίο, και εδώ θέλω να σας προβοκάρω, διότι είπατε προηγουμένως ότι θα υπάρξει επιτάχυνση των διαδικασιών. Έχετε πάει ποτέ, κύριε Υπουργέ, να πάρετε κάποια γνωμοδότηση από την εφορία νεωτέρων μνημείων ή από την αρχαιολογία? Λόγω λοιπόν αυτών των πολλαπλών φορέων που εμπλέκονται στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή νεότερα μνημεία,
τουρισμός, πολεοδομία, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εγώ δεν έχω λάβει την επιδότηση για έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί από το 2009, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μου. Δυστυχώς άρχισα να χρωστάω στην συγκεκριμένη εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων, όπου έγινε το sale και lease back. Φέτος προσπαθήσαμε να βρούμε κάποια λύση. Και ενώ βρισκόμασταν στην κουβέντα και υπήρχε κάποια συνεννόηση μεταξύ μας, άλλαξε ο διευθύνων σύμβουλος. Και εδώ... Τίνος. Της συγκεκριμένης εταιρείας χρηματοδοτικών μισθώσεων. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Ιδιωτική, δηλαδή. Ιδιωτική, βεβαίως, ναι. Λοιπόν, και τώρα έρχομαι στο προκείμενο και αυτή είναι και η ερώτησή μου. Όταν λοιπόν εγώ ρώτησα γιατί άλλαξε η εταιρεία σας, δηλαδή η εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων, συμπεριφορά απέναντί μας, απέναντι στη δική μου η εταιρεία, την απάντηση την οποία έλαβα ήταν η εξής. Αυτά γίναν στην ελληνική επικράτεια. Γιατί άλλαξα εγώ και εγώ ήρθα τώρα να τα πάρω όλα. Ποιος είναι εγώ, λέει. Ο συγκεκριμένος διευθύνων σύμβουλος της συγκεκριμένης εταιρείας χρηματοδοτικών μισθώσεων. Πρώην θυγατρικής ελληνικής τραπέζης. Θα σας πω ότι η εταιρεία συγκεκριμένη χρηματοδοτικών μισθώσεων έχει το 50% χρηματοδοτικής μίσθωσης γνωστό κτηρίου στη Συγκρού. Ναι, που στεγάζεται η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν. Άρα, δηλαδή, τι σχέση έχει, επειδή στεγάζετε... Όχι, όχι, καμία σχέση. Απλώς για να σας πω ποια είναι η εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων. Τίποτα περισσότερο, έτσι. Αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Το... Λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε δύο φορές, γι' αυτό και σας απαντώ. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό λοιπόν το οποίο προτείναμε εμείς προς την εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων ήταν προκειμένου να γίνει η ρύθμιση της οφειλής μας, να συμπράξουμε εν μέρη με μετρητά κατά ένα ποσοστό και κατά ένα δεύτερο ποσοστό με την εκχώρηση της επιχορήγησής μας από το ελληνικό δημόσιο. Την απάντηση εγώ τώρα θέλω να σας ανακοινώσω που έλαβα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, αμέσως κύριε Χατζηνικολάου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο παρουσία εμού του συνιδιοκτήτου, του δικηγόρου, του νομικού συμβούλου της εταιρείας και του υφεστάμενου της εταιρείας χρηματοδοτικών μισθώσεων ήταν η εξής. Και ποιος αναγνωρίζει το ελληνικό δημόσιο και δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στο ελληνικό δημόσιο. Ως εκ τούτου δεν αποδεχόμαστε την εκχώρηση της επιχορήγησής σας. Εσείς κύριε Υπουργέ, αύριο το πρωί η κυβέρνησή σας σκοπεύει να πάρει κάποια μέτρα απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές τραπεζών? Τώρα, δεν ξέρω... Δεν ήρθα να λύσω το πρόβλημά μου προς Θεού, αλλά νομίζω ότι πιθανόν θα σας έχουν γίνει παρόμοιες καταγγελίες, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω το συγκεκριμένο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, στο βαθμό που δεν υπάρχει αποδοχή, ας πούμε, της φερεγγιότητας του δημοσίου, πράγματι αυτό συνιστά ένα πρόβλημα. Πολύ περισσότερο λόγω του ειδικού καθεστώτος των τραπεζών τώρα. Δεν έχω καν λόγο να το κρύψω, ούτε να το πω με μισόλογα. Ασφαλώς συνιστά πρόβλημα. Τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να τις δούμε. Βεβαίως, η καλύτερη απάντηση, ξέρετε, από τις όποιες εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών αστυνομικές επεμβάσεις του οποιοδήποτε υπουργού, είναι η ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται να σταθεί η οικονομία στα πόδια της, να περάσει η Ελλάδα από αυτό το μεγάλο πρόβλημα που είμαστε τώρα και να ξαναπάει στις αγορές. Γίνομαι μονότονος αυτό. Ενδεχομένως... Όχι, έτσι κι αλλιώς δεν σώζεστε, το καταλάβατε. Οπότε αφήστε. Όχι, ξεχάστε. Σας είπε να περιμένετε τη γενικότερη όχι, ανάκαμψη και όχι, δεν σώζεστε. Με προσέξτε, δεν του είπα αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Είστε τελειωμένη περίπτωση να ασχοληθούμε με κάποιον που μπορεί αυτό, να σωθεί. Δεν του είπα αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Αστειεύομαι, κύριε Υπουργέ, αστειεύομαι. Απλώς, μισό λεπτό. Είπα ότι στο βαθμό που υπάρχει αυτό το πρόβλημα να το εξετάσουμε, όπως να εξετάσουμε και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Παρακαλώ, δεν μπορώ στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής εκπομπής, ξέρετε, να πω ότι κατόπιν ενεργειών μου, κατά τα παλιά μαυρογιαλούρικα, όλα θα λυθούν. Δεν είμαι αυτού του ύφους. Ευχαρίστως να το δούμε. Ελάτε. Έκανα μια τοποθέτηση επί της αρχής. Ονομάζομαι Μανώλαρος Χαράλαμπος. Είμαι μηχανικός και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κατασκευαστών, Συντηρητών και Εμπόρων Ειδών Πυρασφάλειας. Είμαι εδώ σήμερα για να σας θέσω το εξής ερώτημα. Η κλασική επιχειρηματικότητα... Η κλασική επιχειρηματικότητα, εννοώ οι βιοτεχνίες
όλο αυτό το κύκλωμα της κατασκευής προϊόντων βιομηχανικών κυρίων, η οποία είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου σας, έπρεπε τα τελευταία 20 χρόνια να προσαρμοστεί στις υποχρεωτικές οδηγίες και τα τεχνικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είτε ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με καθυστέρηση, είτε ουσιαστικά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Ένα παράδειγμα είναι τα δομικά υλικά, όπου υπάρχει οδηγία από το 89 και ακόμα και σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα στην Ελλάδα. Προκειμένου να έχουμε μια εξωστρεφή παραγωγική βάση, οφείλουμε σαν ελληνικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες να παράγουμε προϊόντα ασφαλή για τον καταναλωτή και να διαφυλάξουμε το δημόσιο συμφέρον. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας και ανέκαθεν που αφορούν τον έλεγχο της αγοράς είναι υποστελεχωμένες και ουσιαστικά δεν έχουν διενεργήσει έλεγχο. Αναφέρεστε στα θέματα ποιότητας. Είναι θέματα ποιότητας, είναι θέματα τεχνολογίας. Ναι, ναι. Απλώς αναφέρεστε στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Είναι Γενική Γραμματεία, είναι Διευθύνσεις Βιομηχανικής Πολιτικής. Το λέω για τους τηλεθεατές, για να μην. Ο έλεγχος της αγοράς είναι ταυτισμένος με τις τιμές, γι' αυτό. Όχι, δεν αναφέρομαι στις τιμές. Εγώ κατάλαβα. Στο δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με την εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνογνωσίας που υπάρχει και της καταστροφής που γίνεται, της ισοπαίδωσης της αγοράς από τον αθέμητο ανταγωνισμό από προϊόντα από τρίτες χώρες και από προϊόντα τα οποία δημιουργούν πραγματικό κίνδυνο στον καταναλωτή, πρωτίστως. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, τον έλεγχο της αγοράς, με ποιον τρόπο θα τον επιβάλλετε, αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, πότε επιτέλους θα έχουμε τα πρώτα απτά αποτελέσματα, προκειμένου να διασφαλιστούν οι καταναλωτές, να έχουμε εξαγώγημα προϊόντα και ευκαιρίες επένδυσης και ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Και εγώ. Μάλιστα. Ονομάζομαι. Να απαντήσω εγώ, επειδή θα το. Να απαντήσω. Βεβαίως. Γι' αυτό κρατούσα σημείωση, για να το ξεχάσω. Λοιπόν, κοιτάξτε, στο βαθμό που τα προβλήματα που αναφέρεστε είναι θέμα συμμόρφωσης στο κοινοτικό δίκαιο, με τις δύο μελέτες που ανέφερα προηγουμένως του ΟΣΑ και με τις ρυθμίσεις που κάναμε για 16 τεχνικά επαγγέλματα, γίνεται μια προσπάθεια ολικής, αν θέλετε, συμμόρφωσης απέναντι στο κοινοτικό δίκαιο, έτσι ώστε να εναρμονιστούμε με τα στάνταρτς. Από εκεί υπάρχει ένα, και πέρα όμως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Αυτό που λέω τώρα είναι νομοθεσία, το κατανοείτε εσείς πολύ καλά. Το δεύτερο θέμα είναι η πρακτική εφαρμογή, η έλεγχη. Ξέρετε ότι το τελευταίο τρίμηνο είχαμε περάσει και στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και στις άλλες Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου λόγω της κινητικότητας μια περίοδο αναταράξεων. Τώρα τελείωσε αυτή η περίοδος. Είχε ξεκινήσει προηγουμένως μια προσπάθεια εντατικοποίησης των ελέγχων και το ξέρω γιατί είχα μιλήσει κατ' επανάληψη με τον τότε αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. Η κατεύθυνσή μας είναι να κινηθούμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται για αυτό που λέτε, γιατί πράγματι πρέπει να προστατεύσουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα, σεβόμενη το κοινοτικό δίκαιο. Έτσι, δεν μιλάμε για κάτι διαφορετικό, αλλά πάντως ο έλεγχος ποιότητος, συμφωνώ μαζί σας, είναι κομβικής σημασίας. Ελάτε. Λέγομαι Μανώλης Αρμαριώτης, είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων και ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Μπορούσα να αναφερθώ στο εξαγωγικό κομμάτι, αλλά εν τυχαίς περιπτώσει υπάρχει ένα πιο βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν πολλοί πελάτες μου και είναι το θέμα των εγγυήσεων που έχουν πάρει από το ελληνικό δημόσιο μέσω του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Ξέρω ότι αυτό δεν σας αφορά άμεσα. Ο κ. Σταϊκούρας είναι αρμόδιος. Ναι, ναι. Απλώς τι συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει ένας τεράστιος όγκος επιχειρήσεων. Να αναφερθώ ότι είναι όλη η Βόρεια Ελλάδα. Ναι, είναι όλες οι πυρόπληκτες περιοχές. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην αγορά. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται να γίνει ένα extension των δανείων τους. Το Γενικό Λογιστήριο δεν δίνει. Και άρα εδώ μιλάμε για ανάπτυξη και ήδη αυτές οι επιχειρήσεις πάνε να κλείσουν. Ναι. Ενώ πάρα πολλές από αυτές θα μπορούσαν, έχοντας και εξαγωγικό προσανατολισμό και όντας τομείς όπως είναι τρόφιμα,
προς εξαγωγή και ιχθυοκαλλιέργειες. Έχουν μπει πάρα πολλές επιχειρήσεις σε αυτούς τους νόμους. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, πολλά δις, τα οποία αν σκάσουν στην αγορά, θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν οι τράπεζες, γιατί μέσω τραπεζών έχουν δοθεί αυτά. Κύριε Μαριώτη, εδώ πράγματι περιγράφεται ένα θέμα, ένα πρόβλημα το οποίο είναι οξύ. Ο κύριος Ταϊκούρας στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει να κινηθεί μεταξύ Σφύρας και Άκμονος, δυστυχώς. Εσείς περιγράψατε τη Σφύρα, δηλαδή το ότι οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κλείσουν. Ο Άκμον είναι ότι λόγω των καταπτώσεων των εγγυήσεων θα αυξηθεί πάρα πολύ το έλλειμμα και αυτό θα περάσει στον προϋπολογισμό και αυτό θα περάσει φορολογούμενος. Άρα έχεις να διαλέξεις μεταξύ. Δεν εννοούσα αυτό, κύριε Υπουργέ. Θα γίνουν καταπτώσεις τώρα. Αν δώσετε extension, δεν θα γίνουν καταπτώσεις. Ναι, αλλά για όλα αυτά πρέπει να συνοηθεί χωρίς καμιά αμφιβολία με την Τρόικα, γιατί έχουν δημοσιονομική επίπτωση όλες αυτές οι ρυθμίσεις. Μα τις απλό... έχουμε τώρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Ειλικρινά δεν την καταλαβαίνω. Δεν έχει καμία λογική αυτό. Καμία λογική. Δηλαδή μου λέτε ότι αυτή τη στιγμή θα πέσουν 20 δις. Όχι, δεν σας είπα αυτό. Σας είπα ότι αν ήταν τόσο αυτονόητο, κύριε Μαριώτη, θα είχε λυθεί. Συμφωνώ. Δηλαδή, όχι, οπωσδήποτε αντιλαμβάνεστε ότι, δεν ότι την προσπάθεια, υπάρχει, άλλο. Υπάρχει ένα Εγώ θέμα. Λέω πώς δεν γίνεται κατανοητό από την Τρόικα αυτό το πράγμα. Λέτε ότι μπορεί να έρθει η ανάπτυξη και να τα βρει όλα κλειστά. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Ελάτε. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Λέγομαι Δάμτσας Δημήτρης. Εμείς είμαστε στην κοινοτομία. Όπως σας είπα και προηγουμένως, εμείς έχουμε με δικά μας χρήματα έχουμε υλοποιήσει το 50%. Το οποίο υπερκαλύπτει το συνολικό ποσοστό που πρέπει να βάλουμε. Εμείς το υπερκαλύψαμε κατά αρκετές χιλιάδες ευρώ. Περιμένουμε, λόγω του ότι κάναμε μία μετατροπή μέσα στα πλαίσια του προγράμματος, περιμένουμε 7 μήνες με εξοφλημένα τιμολόγια, με πληρωμένους όλους τους λογαριασμούς από εμάς και περιμένουμε να υπογραφούν τα πρακτικά εδώ και 7 μήνες για να πάρουμε την προκαταβολή. Λύγει το πρόγραμμα στο τέλος του χρόνου. Ναι. Τι να κάνουμε, σας είπα. Απελπισμένοι. Μόνο για το πρόγραμμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπάρχουν 17.000 επιχειρηματικά σχέδια. Για να μην προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα. Από το ΕΣΠΑ υποφελούνται. Όχι, επί το συγκεκριμένο τώρα, επί το συγκεκριμένο, γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματικά σχέδια. Δεν μπορώ να ξέρω το πρόβλημα σε καθένα από αυτά. Μου είπατε κατηδίαν ότι υπάρχει Μα ένα δεν θέμα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Περιμένουμε μια υπογραφή, κύριε. Αυτό σας λέω. Για να μην έχει μπει υπογραφή μέχρι τώρα. Προφανώς υπάρχει κάποιο ζήτημα. Όχι, κανένα ζήτημα. Δεν έχουν φτάσει τα πρακτικά στο γραφείο του κυρίου Σκορδά. Δεν φτάσει. Έχει γίνει αποδοχή των πρακτικών. Συγκεκριμένος άνθρωπος που αναφέρεστε, πόσο εγώ τον ξέρω και τον ξέρω πολλά χρόνια, είναι και συνεπής και εργατικός. Μα δεν είπα για τον κύριο Σκορδά. Στο Υπουργείο, από τη μία υπηρεσία του Υπουργείου, τα πρακτικά δεν μπορούν να φτάσουν στον κύριο Σκορδά να τα υπογράψει. Ναι, κύριε Δάμψα, δεν μπορώ αυτή την ώρα να γίνω πιο συγκεκριμένος. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι να το δούμε ευχαρίστως και να δούμε. Κάθε τέτοια πολύ. Άλλη περίπτωση. Ευχαριστώ δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Μακάρι να μπορούσα σε αυτή τη φάση. Ελάτε. Γεια σας. Λέγομαι Τσιαπαρίκος Κώστας. Εκπροσωπώ μια εταιρεία η οποία έχει 16 άτομα προσωπικό, η οποία είναι 13 είναι μέτοχοι. Πήγα λοιπόν σήμερα στην τράπεζα, ειδικά για το ΤΕΠΗΧ, και μου ζήτησε Ε1, Ε9, ΤΑΠ, ΦΑΠ και ένα κάρο χαρτιά για 13 μετόχους. Είναι δυνατόν να πάμε μπροστά. Δεύτερο, ΕΣΠΑ. Έχει εγκριθεί για μένα το ΕΣΠΑ. Είναι 17.000 αυτοί που είπατε ότι εγκρίθηκαν. Από αυτούς θα τα πάρουν τα χρήματά τους. Υπάρχει το ανάλογο προσωπικό μέσα στις επόμενες 20 μέρες που έχετε θέσει σαν από τη στιγμή που θα κατευθύνουν τα τιμολόγια θα πάρουν τα χρήματά τους. Σε δεν ποια μπορώ... κατηγορία είστε εσείς, στην πρώτη... Μεταποίηση. Στην πρώτη ή στη δεύτερη. Μεταποίηση. Όχι, ενώ είναι κάποιοι που πέρασαν έτσι κι αλλιώς γιατί ήταν στην πρώτη κατηγορία και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, επιλαχώντες που όχι, πήραν όχι, πάνω επιλαχών. Όχι, όχι, κανονικά. Και με υψηλή βαθμολογία. Ωραία. Και το τελευταίο, να σας κάνω και μια πρόταση, μήπως μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και πολλές επιχειρήσεις που έχουν επισφάλειες. Φορολογείται τις εταιρείες με 26% και όταν θα δώσουν μέρισμα, άλλο ένα 10%. Αφήστε τις επιχειρήσεις το μέρισμα να το μεταφέρουν πίσω και να μην πάρετε αυτό το 10% και να φύγουν οι επισφάλειες, να καθαρίσουν οι ισολογισμοί. Δηλαδή οι εταιρείες αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο επισφάλειες. Έχετε καταλάβει ότι από 1η-1η του 2015
δεν θα έχουν οι επιχειρήσεις ούτε το δικαίωμα να έχουν αποθεματικό λογαριασμό. Δηλαδή να κρατούν τα αποθεματικά τους για να τα επενδύσουν. Ναι. Το έχετε καταλάβει αυτό? Το έχω καταλάβει, αλλά εμείς προσπαθούμε σαν επιχείρηση να κάνουμε εξαγωγές. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέω. Προσπαθούμε να κάνουμε εξαγωγές. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ναι, απλώς. Δηλαδή τους απαγορεύεται κατ' ουσίαν, όχι εσείς, η Ευρώπη από ό,τι καταλαβαίνω, να επανεπενδύσουν τα κέρδη. Είναι ένα θέμα του Υπουργείου Οικονομικών και αυτό, το τελευταίο που λέτε, και της Γενικής Γραμματείας Εσόδων. Επομένως, όταν θα έχετε κάποιον από το Υπουργείο Οικονομικών, μπορεί να σας απαντήσει δημόσια. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κρατήσω σημείωση για να δω το συγκεκριμένο θέμα. Για το πρώτο θέλω να σας πω ότι βεβαίως ξέρω τις δυσκολίες και θέλω να είμαι σαφής. Είπα μόνος μου και χωρίς να μου τεθεί ερώτηση ότι εγκρίναμε παραπάνω επιχειρηματικά σχέδια για το ΕΣΠΑ, γιατί ξέρουμε το πρόβλημα της ρευστότητας και φανταζόμαστε ότι αρκετοί από αυτούς που πέρασαν δεν θα έχουν δυστυχώς τη δυνατότητα πρόσβασης σε δάνεια. Έτσι. Από την άλλη πλευρά έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που είχαμε, απλοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων με βάση τις προβλέψεις των κοινοτικών κανονισμών. Ξεκίνησαν να τσουλάνε. Το ΤΕΠΙΚ στο οποίο αναφέρεστε, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και εσείς και άλλοι, εμείς ξέρουμε και το ξέρουμε με τα βεβαιότητος ότι σε 3-4 μήνες θα έχει εξαντληθεί το κεφάλαιο του ΤΕΠΙΚ. Όλα τα χρήματα δηλαδή που έχουμε θα έχουν πέσει στην αγορά από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επαναλαμβάνω. Ελάτε. Ονομάζομαι Μπούτσικος Κώστας, είμαι πολιτικός μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας. Προφανώς το έχω ξεχάσει το επάγγελμα για τα επόμενα 20 χρόνια και ψάχνουμε να βρούμε νέες δραστηριότητες. Απλά ακούω τώρα αρκετή ώρα τη λέξη ανάπτυξη, υπουργός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Και τα δύο ξεκινάνε από αν. Αν θα το φτιάχναμε το αν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Η ανάπτυξη θέλει 2-3 πράγματα. Πρώτον, θέλει κλίμα επενδυτικό, πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και είναι αδύνατο να υπάρξει. Δεύτερον, θέλει μια απλοποίηση φορολογικού κώδικα, 2, 3, 5, 10 σελίδες και όχι 7.500 το δευτερόλεπτο να βγαίνουν νέες φορολογικές εγκύκλοι και τα υπόλοιπα. Και τρίτον, και το πιο σημαντικό, την ανάπτυξη την δημιουργούμε εμείς. Ούτε διατάσσεται, όπως είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, αλλά ούτε γράφουμε συνέχεια εκθέσεις ιδεών και περιμένουμε την ανάπτυξη στη γωνία, από πάνω, αριστερά, από κάτω και από οπουδήποτε. Για να γίνει ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, το κράτος εκ των πραγμάτων δεν έχει αυτό το πλαίσιο το οποίο θέλει να βοηθήσει τον επιχειρηματία. Και προς Θεού, ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και Ελλάδα είναι ανέκδοτο. Ό,τι και να κάνουμε, μπορούμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες γιατί δεν γίνεται ανάπτυξη. Δυστυχώς, να μας προσπαθήσετε να μας πείτε ότι μπορούμε να κάνουμε ανάπτυξη είναι αδύνατον. Και βέβαια ο ρόλος σας, και όπως και ο ρόλος κάθε Υπουργού Ανάπτυξης στην Ελλάδα, είναι τελείως άχαρος. Γιατί θυμίζει διορισμένο διευθυντή εστιατορίων fast food να μας μιλάνε για υγιεινή διατροφή. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Δεν γίνεται. Είστε σε άχαρο ρόλο. Θα ήθελα, κατά τη γνώμη σας, την μεγαλύτερη διαρθρωτική αλλαγή που κάνατε, ποια θεωρείτε ότι έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί οπωσδήποτε μας το λέτε συνέχεια ότι έχουν γίνει αλλαγές, έχουν γίνει αλλαγές, και προς Θεού μην μου πείτε για τα φορτικά, γιατί το έχω ακούσει αρκετές φορές από το στόμα σας και μάλλον έχετε κάποια αιμονή με τα φορτικά, δεν ξέρω γιατί. Αλλά θα ήθελα ποια είναι η μεγαλύτερη διαρθρωτική αλλαγή που νομίζω ότι έχετε καταφέρει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Να απαντήσω. Καταρχήν, μπορώ να πω περισσότερες. Μπορώ να πω τον επενδυτικό νόμο στον οποίο αναφέρθηκα. Μπορώ να πω τα βήματα στις εξαγωγές που είναι σε εξέλιξη. Ναι, εντάξει, αλλά τι να κάνουμε. Αν δεν ψηφίσουμε νόμους, ξέρετε, δεν είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση. Το κράτος, αν δεν ψηφίσει νόμους νωρίτερα, στη συνέχεια δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Και έχουμε τώρα μπροστά μας δύο πολύ μεγάλες αλλαγές και θα δείτε ότι θα συζητηθούν και οι δύο. Η μια είναι η παρέμβαση στην αγορά για την άρση των εμποδίων εισόδου ως προς τον ανταγωνισμό και η άλλη θα είναι η απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Θα το δείτε ότι πρόκειται για δύο πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, αλλά το αφήνω σε εσάς για να το αξιολογήσετε. Θέλω όμως να πω δύο λόγια σε σχέση με αυτά που είπατε, σε σχέση με το ρόλο του Υπουργού Ανάπτυξης. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοί μου στην κυβέρνηση που έχουν πιο άχαρο ρόλο από μένα.
Εγώ μπορεί να τύχε να συγκρουστώ με τους φαρμακοποιούς, για παράδειγμα, διότι επιτρέψαμε το βρεφικό γάλα να πωλείται και σε σούπερ μάρκετ και όχι στα φαρμακεία. Συγκρούστηκα με τις οικονομικές εφημερίδες, γιατί δεν πήραμε πίσω την απαγόρευση της δημοσίευσης των ισολογισμών. Με τους αρτοποιούς, λόγω των ρυθμίσεων για τα bake-off, με τους ταξιτζίδες, λόγω των απελευθέρωσης των υπηρεσιών περί τον τουρισμό κτλ. Αλλά σίγουρα υπάρχουν συνάδελφοί μου που πράγματι έχουν πιο άχαρο ρόλο, αλλά προσέξτε να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Από την αρχή ήξερα, όταν πήρα αυτή τη θέση, ότι θα έχω μπροστά μου δυσκολίες. Και δεν την πήρα γιατί είχα το αποθυμένο να γίνω υπουργός, ξαναήμουν υπουργός. Και είχα και δυσκολίες και τότε. Θεωρούσα απλώς ότι έπρεπε να τιμήσω την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού και να προσπαθήσω με όποιες δυνάμεις έχω να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας. Ξέροντας ότι στο δικό μας Υπουργείο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, εξ ορισμού τα αποτελέσματα θα φανούν στο τέλος. Διότι η ανάπτυξη είναι το επιστέγασμα της προσπάθειας. Αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο σε όλους. Δεν ξεκινάς από την ανάπτυξη για να πας στη δημοσιονομική εξυγίανση και στην ανταγωνιστικότητα. Ξεκινάς από τη δημοσιονομική εξυγίανση και την ανταγωνιστικότητα με στόχο να φτάσεις στο τέλος την ανάπτυξη. Αυτή είναι η κοινή λογική. Λοιπόν, να σας πω τι έχει γίνει μέχρι τώρα σε τίτλους. Να σας περιγράψω το δρομολόγιο. Πάντως, από τις 18 υποσχέσεις που μας δώσατε προεκλογικά για την επαναδιαπραγμάτευση, είναι ζήτημα αν έχουν υλοποιηθεί 3 ή 4. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Εμείς ξεκινήσαμε, για να μην το πάμε στις 18. Δώσατε 18 σημεία επαναδιαπραγμάτευσης. 3 ή 4 από αυτά έχουν υλοποιηθεί. Εμείς ξεκινήσαμε με 2 βασικές εντολές από τους Έλληνες πολίτες. Προσέξτε, και δεν γυρνάω πίσω στα Ζάπια. Όχι. Μένω στις 18 υποσχέσεις του τελευταίου 15ημέρου πριν από τις εκλογές. Ξεκινήσαμε με 2 βασικές εντολές. Η μία εντολή ήταν να παραμείνουμε στο ευρώ και η δεύτερη εντολή ήταν να αποδεσμευτούμε σταδιακά από τα μνημόνια. Λοιπόν, το πρώτο έχει επιτευχθεί. Παρά τις αντίθετες προβλέψεις και παρά το κλίμα που υπήρχε και πέρσι ακόμα τέτοιο καιρό. Και το δεύτερο, και για το δεύτερο, δημιουργούνται σταδιακά όλες οι προϋποθέσεις. Και δεν θα είναι πολύ μακριά ο καιρός που η Ελλάδα θα αποχαιρετήσει την Τρόικα, με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Μέχρι τώρα, αφήστε με να ολοκληρώσω, ένα λεπτό, σε τίτλους αναφέρω τους σταθμούς. Μέχρι τώρα έχουμε πετύχει την πολιτική σταθερότητα, την αγκύρωση της χώρας στο ευρώ, την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, τη δημοσιονομική εξυγίανση η οποία θα μας οδηγήσει. Πάντως σας ρώτησε για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχετε πετύχει. Μα του είπα, κύριε Χατζηνικολάου, η πολιτική σταθερότητα είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση που έχετε πετύχει. Μου είπε για μένα, καταρχήν, τι έχουμε κάνει στο Υπουργείο. Σας είπα, όταν ο επενδυτικός νόμος, ο οποίος θεσπίζει κεντρική αδειοδοτική αρχή και εισάγει το θεσμό της αυτοαξιολόγησης του επενδυτή, δηλαδή σε περίπτωση που καθυστερεί το δημόσιο να του δώσει την έγκριση της επένδυσης. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Ναι, αυτό το πράγμα που εσάς σας φαίνεται λίγο, το χαιρέτησε σχεδόν το σύνολο της επενδυτικής κοινότητας. Αυτό που περιγράφω για τα 25 βήματα απλούστευσης των εξαγωγών είναι μια προσπάθεια τέλος, που κάνουμε μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο επενδυτής που θα έρθει από το εξωτερικό, τι θα αντιμετωπίσει στην Ελλάδα να τον δελεάσουμε? Γραφειοκρατία. Λοιπόν, ακούστε. Μίζα. Ναι. Δυσκολία. Φορολογικό σύστημα αλαλούμ. Άρα, πώς θα έρθει αυτός ο άνθρωπος εδώ? Πώς θα έρθει, πέστε μου. Θα σας πω πώς θα έρθει. Όχι, μισό λεπτό, γιατί δεν μπορώ να τα αφήσω αυτό αναπάντητο. Έχω εδώ, αφού δεν σας πείθει τίποτα άλλο, το Going for Growth Report, την έκθεση. Κι άλλος πίνακας. Ο δρόμος για την ανάπτυξη. Κι άλλος πίνακας, γιατί προσέξτε, αν λες λόγια, σου λένε δικά σου λόγια. Αν λες πίνακες, σου λένε οι αριθμοί και οι πίνακες. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να στηρίζει αυτά που λέει. Εγώ έχω μάθει να μην είμαι των μεγάλων λόγων. Έχω εδώ στοιχεία που επικαλούμε. Ο καθένας μπορεί να πείθεται ή να μην πείθεται, αλλά εγώ τη δική μου αλήθεια, έτσι όπως την εννοώ, θα τη λέω μέχρι τέλους, πηγαίνοντας κόντρα στο λαϊκισμό και τη δημαγωγία. Λοιπόν, εδώ είναι το Going for Growth Report του ΟΟΣΑ, που έχει την Ελλάδα μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ για τον τελευταίο χρόνο πρώτη στις μεταρρυθμίσεις. Πρώτη.
Βεβαίως, αλλά είναι πρώτη. Εσείς δεν είπατε που ήταν και που είναι, είπατε ότι δεν έγιναν μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, εδώ σας δείχνω τον πίνακα τούτον εδώ, ο οποίος το λέει, θέλετε να πάμε στην Παγκόσμια Τράπεζα. Στην τελευταία της έκθεση που βγήκε πριν από ένα μήνα, μας ανεβάζει κατά 28 θέσεις στην ανταγωνιστικότητα. Πράγματι ήμασταν πολύ χαμηλά, ήμασταν στην 100η θέση και είμαστε στην 72η, αλλά δεν φτάσαμε τυχαία στην 72η. Κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν γι' αυτό. Αυτό θέλω να σημειώσω. Και θέλω να καταλάβετε ότι είμαστε σε ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο. Τα 3/4 της διαδρομής τα έχουμε κάνει. Ξέρω ότι πολλά πράγματα δεν γίνονται πιστευτά τώρα που τα λέει, όπως και κανείς δεν πίστευε μέχρι πριν από μερικούς μήνες ότι θα ξεκινήσουν, για παράδειγμα, οι αυτοκινητόδρομοι. Να ξεκινάνε. Πολλοί μπορεί να μην πιστεύετε ότι θα προχωρήσουμε με τον ΟΣΑ τη μελέτη αυτή για τον ανταγωνισμό, για τις τιμές. Θα προχωρήσουμε. Πολλοί μπορεί να μην πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα παρουσιάσουμε το νομοσχέδιο για την απλούστευση των αδειοδοτήσεων. Θα το κάνουμε και θα δείτε ότι η Ελλάδα θα μπει σε μια καινούργια πορεία. Το πιστεύουμε, αυτό είναι το καθήκον μας και θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλους, παρά τα εμπόδια, παρά τις αντιδράσεις, παρά τα κατεστημένα συμφέροντα, να δώσουμε συγκεκριμένα και χειροπιαστά αποτελέσματα, γιατί ξέρουμε ότι μόνο το αποτέλεσμα μετράει. Ελάτε. Λέγομαι Μπαλάτσο. Θα μου συγχωρήσετε έτσι τον υψηλό τόνο, αλλά μου βγήκε από μέσα μου, γιατί ξέρετε, δεκάδες άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι δουλεύουν μέρα και νύχτα αυτή η συνεχής αμφισβήτηση. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Είναι υπερβολή. Μόνο στα κινούμενα σχέδια αλλάζει η κατάσταση από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο. Ελάτε. Η χώρα είχε φτάσει στο χείλος του γκρεμού, το καταλαβαίνουμε. Έτσι. Ελάτε. Λέγομαι Μπαλατσούρας Γιάννης, δραστηριοποιητής. Παρακαλώ, μη μιλάτε χωρίς μικρόφωνα. Ελάτε. Ελάτε. Το έχουν πάρει 50 συμπολίτες σας. Γιατί τους απαξιώνετε έτσι? Γιατί τους απαξιώνετε έτσι? Λοιπόν, να περιμένετε να μιλήσει ο συμπολίτης σας. Παρακαλώ. Δείξτε σεβασμό. Ελάτε. Λέγομαι Μπαλατσούρας Γιάννης, δραστηριοποιούμε στο ΕΓΑΛΕΟ. Που το ΕΓΑΛΕΟ πριν από 20-30 χρόνια περιβαλλόταν από τεράστιες και μεγάλες βιομηχανίες με τα δεδομένα και με τα μεγέθη της Ελλάδος. Παραδείγματος χάρη Softex, Διαμάξ, Κρόνεμπουργκ, Ναυπηγεία, μεγάλες χαλιβουργίες κτλ. Το ΕΓΑΛΕΟ και η περιοχή ευρύτερη πλήγηκε από την ανεργία αμέσως από το κλείσιμο και τις παραλήψεις των τότε κυβερνήσεων και κλείσαν αυτές οι επιχειρήσεις, διότι δεν στηρίχθηκαν όπως έπρεπε. Κλείνω το θέμα αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, κάποια στιγμή, επειδή η λέξη ανάπτυξη σαλαμοποιείται στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχετε ένα πάλεν με όλους τους υπουργούς που είναι υπεύθυνοι για το ανάπτυξη. Να κάνουμε υπουργικό συμβούλιο. Ακριβώς. Εδώ με έναν δεν προλαβαίνουμε. Όχι, δεν μπορεί να καλυφθεί το θέμα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό που δεν αφορά τον κύριο Χατζηδάκη. Έχουμε 18 δεξαμενές. Τις μεγαλύτερες και τις περισσότερες σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, με τη μεγαλύτερη στο Ναυπηγείο Σκαραμαγκά. Και δεν μπαίνει ούτε ένα πλοίο την εβδομάδα. Και στην Τουρκία περιμένουν ουρά. Στη Μάλτα το ίδιο. Το παράδειγμα είναι πολύ καλό. Στο Ντουμπάι το ίδιο. Και εκεί, κύριε Υπουργέ, είναι Έλληνες που τα λειτουργούν αυτά. Μάλιστα. Εντάξει. Μία μικρή παρατήρηση για το ΕΓΑΛ. Ελάτε, γιατί ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Επειδή με έχουν εξουσιοδοτήσει οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, είσαι ευχαριστημένος από το νόμο ο οποίος πάει να περάσει για τις εμπορικές μισθώσεις? Πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα, οι εμπορικές μισθώσεις, ο μικρός επιχειρηματίας θα μπορεί ή οποιοδήποτε να επενδύσει με τέτοια σκέψη? Ο ιδιοκτήτης θα μπορέσει να βρει ενοικιαστές? Αυτό θα ήθελα. Να πω για τις εμπορικές μισθώσεις. Παρακαλώ, ναι. Μία κουβέντα, σύντομα, παρακαλώ. Λοιπόν, για τις εμπορικές μισθώσεις είναι σε εξέλιξη η συζήτηση με την Τρόικα. Η Τρόικα, όταν ξεκίνησε η συζήτηση αυτή, ήθελε πλήρη απελευθέρωση των μισθώσεων και των υφισταμένων και των υποσύναψη. Λοιπόν, σε σχέση με τις υφιστάμενες, η Τρόικα μετέβαλε τη θέση της και δέχεται να μην έχουμε αλλαγή στο καθεστώς, επομένως δεν θα έχουμε καμία έξωση. Το οποίο το θεωρώ σημαντικό για τον εμπορικό κόσμο. Φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου, οι έμποροι τουλάχιστον θα συμφωνούν μαζί μου. Λοιπόν, επομένως
δεν συντρέχει τέτοιος κίνδυνος. Μπορεί να διορθωθούν άλλου είδους ανισορροπίες, όπως για παράδειγμα ότι εάν θέλει να καταγγείλει τη σύμβαση ο ιδιοκτήτης πρέπει να πληρώσει 24 νίκια, ενώ αν την καταγγείλει ο ενοικιαστής πρέπει να πληρώσει ένα. Ιδιοκτήτης και έμπορος. Έτσι. Καμιά φορά ο ενοικιαστής μπορεί να είναι και πολυεθνική εταιρεία και ο ιδιοκτήτης κάποιος μικροεισοδηματίας ενδεχομένως. Έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα, για τις καινούργιες μισθώσεις, η Τρόικα επιμένει ακόμα στην πλήρη απελευθέρωση. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Με τους πληστηριασμούς πρέπει να μας πείτε επίσης τι θα κάνετε. Απλώς να εξηγήσω ότι δεν θέλω να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι και οι ιδιοκτήτες είναι εξίσου Έλληνες. Και μάλιστα είναι ένας, δεν είναι κλάδος, είναι συμπολίτες μας όμως, οι οποίοι έχουν υπέρμετρα επιβαρυνθεί από τη φορολογία. Το λέγαμε μόλις προηγουμένως. Λοιπόν, πρέπει να λογαριάσουμε τη λύση που θα δώσουμε και πρέπει η λύση που θα δώσουμε να είναι ισορροπημένη. Στο βαθμό που είναι προστατευμένοι αυτοί που είναι σήμερα και δεν θα έχουμε εξώσεις, από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα είναι ισοζυγισμένη η λύση. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για τη διάρκεια των μισθώσεων, αλλά σίγουρα και ένας ενοικιαστής μπορεί να έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη του, αναφέρομαι σε εμπόρους, έτσι ώστε ανάλογα και με την επένδυσή του και με την εταιρεία που έχει, να βρει μια καλή συμφωνία και ως προς τη διάρκεια. Πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, τι γίνεται? Μου κάνει εντύπωση που δεν ρώτησε κανείς. Όπως μου κάνει εντύπωση που δεν ρώτησε κανείς σας για ΑΟΣ, για πετρέλαια. Τα συζητάμε τόσο καιρό και δεν ακούμε τίποτα. Για ελάτε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα των πληστηριασμών. Εδώ, καταρχήν, για να συνεννοηθούμε και για να μην έχουμε μία συζήτηση κοφών, κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να τα ξέρει, να εξηγήσω τι ισχύει σήμερα σε τίτλους, πολύ σύντομα, για να έχουμε μία βάση συζητήσεως. Απλώς επειδή η ώρα είναι προχωρημένη, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Πολύ γρήγορα, αλλά αν δεν το πω, δεν πρόκειται να... Λοιπόν, ισχύουν τρεις επάλληλες προστατευτικές ρυθμίσεις. Η μία πέρασε το 2008-2009, που λέει ότι χρωστάς μέχρι 200.000 σε τράπεζες, από εκεί και πέρα είσαι απολύτως προστατευμένος για όλα σου τα περιουσιακά στοιχεία. Στη συνέχεια ήρθε ο νόμος Κατσέλη 3869 το 2010, ο οποίος αναφέρεται σε αυτούς που είναι σε οικονομική αδυναμία, πηγαίνουν και το δηλώνουν στο ειρηνοδικείο και από εκεί και πέρα είναι προστατευμένοι μέχρι να εκδικάσει την απόφαση του ειρηνοδικείου, με την υποχρέωση βεβαίως να δηλώσουν ότι είναι έτοιμοι να κάνουν ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας τους, διότι ο σκοπός του νόμου είναι η κάλυψη των ασθενέστερων και της πρώτης κατοικίας. Αυτό το νόμο εμείς, φέτος, με τη συνένεση της Τρόικα μάλιστα, με το νόμο 4161 τον ενισχύσαμε. Δηλαδή δεν προβλεπότανε ότι από την ώρα που προσφεύγει στο δικαστήριο σταματάει κάθε καταδιωκτικό μέτρο, το εισαγάγαμε εμείς πρώτη φορά. Και επίσης εμείς κάναμε εισαγωγή, ας πούμε, μιας καινούριας ρύθμισης, η οποία λέει ότι από την ώρα που κάνεις έφεση, αν το δικαστήριο την πρώτη φορά δεν σε έχει δικαιώσει, πάλι ξανασταματάει το πράγμα μέχρι να κριθεί τελεσίδικα το θέμα. Τώρα, έχουμε την πρώτη ρύθμιση, χρωστάς μέχρι 200.000, καλύπτεσαι πλήρως, τη ρύθμιση αυτή σε σχέση με την πρώτη κατοικία και τότε στον ίδιο νόμο, το 3869, προσωρινά και μέχρι να ισχύσει η μόνιμη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, διότι έπρεπε να μεσολαβήσει κανένα εξάμηνο για να ενεργοποιηθούν τα ειρηνοδικεία κτλ., είχε περάσει ότι χωρίς να προσφεύγεις σε δικαστήριο, πάλι σώζεις την πρώτη σου κατοικία. Αν η πρώτη σου κατοικία ήταν μέχρι 300.000 ευρώ αντικειμενική αξία, αν είσαι άγαμος, και υπήρχε μια κλιμάκωση από εκεί και πάνω, και πήγαινε μέχρι 450.000 ευρώ αν είσαι έγκαμος με δύο παιδιά. Αλλά λέω δύο κλασικές περιπτώσεις. Ο άγαμος 300.000, έγκαμος με δύο παιδιά, αντικειμενική αξία. Τώρα 450. Τι γίνεται? Τώρα, εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Εμείς, σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, θέλουμε να καλύψουμε αυτούς που έχουν ανάγκη και
αν θέλετε, όχι μόνο φτωχά νοικοκυριά, αλλά και νοικοκυριά που έχουν πιεστεί έτσι, από την κρίση. Να καλύψουμε όλους αυτούς και να αποκαλύψουμε όλους εκείνους που παριστάνουν τους φτωχούς, ενώ δεν είναι. Και γιατί θέλουμε να το κάνουμε αυτό? Πρώτον, διότι δεν μπορεί να υπάρχουν τα κορόιδα που πληρώνουν το στεγαστικά τους δάνειο και το πληρώνουν, κύριε Χατζηνικολάου, με τις δυσκολίες που υπάρχουν 7 στους 10 μέχρι σήμερα. Και οι έξυπνοι που δεν πληρώνουν, έτσι, και δεν θέλω να πιστέψω, πραγματικά μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι όλοι που δεν πληρώνουν πραγματικά είναι σε αδυναμία, διότι οι νόμοι είναι υπερπροστατευτικοί σήμερα. Άρα, κορόιδα και έξυπνοι δεν μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Το δεύτερο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι οι φορολογούμενοι δεν μπορεί να κληθούν να βάλουν το χέρι τους στην τσέπη ξανά για τις τράπεζες. Τις πλήρωσαν ήδη. Δεν πρέπει να τους ξαναβάλουμε να ξαναπληρώσουν τους φορολογούμενους. Δηλαδή, αν έχουν θέμα οι τράπεζες, καταλαβαίνετε ότι αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Όχι για τους τράπεζες όμως, για τους φορολογούμενους. Και το τρίτο είναι πρέπει να ορθοποδήσουν οι τράπεζες για να μπορούν να παίρνουν δάνεια επιχειρηματίες που σήμερα δεν μπορούν να πάρουν, αλλά και νέα ζευγάρια για στεγαστικά δάνεια. Πώς θα ορίσετε το όριο? Τώρα θα σας πω. Ποιος θα είναι ο φτωχός που θα προστατεύεται? Ένα πράγμα που είναι πια ένα το κρατούμενο, μετά από τις διαπραγματεύσεις και τις συζητήσεις που έκανε η κυβέρνηση, είναι ότι ο νόμος Κατσέλη, όπως τροποποιήθηκε από εμάς τώρα, πριν από μερικούς μήνες, επί τα βελτίω τροποποιήθηκε. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτός ο νόμος δεν νομίζω θα αλλάξει. Και από εκεί και πέρα η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι, και θα δοκιμάσουμε πάρα πολύ να το πετύχουμε, να μην έχουμε μόνο αυτή την κάλυψη, αλλά να έχουμε και ένα ακόμα προστατευτικό στρώμα. Δεν μπορώ να το προδιαγράψω με ακρίβεια, διότι ξαναλέω συνεχίζονται διαπραγματεύσεις, αλλά μάλιστα, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε κάθε λόγο, μάλιστα, να το πάμε όσο περισσότερο γίνεται. Ελάτε. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Περιμένετε, παρακαλώ, όχι χωρίς μικρόφωνο. Λέγομαι Αβγερόπουλος Κωνσταντίνος και σήμερα είμαι συνταξιούχος. Παρακαλώ, κυρία μου, όχι δεύτερη φορά το ίδιο. Παρακαλώ θερμά. Θα ήθελα να σας πω, ξεκινώντας, ότι ο κύριος Χατζηνικολάου, όταν ξεκίνησε, είπε θα σας στεναχωρήσει λίγο. Και σας ακούμπησε, όντως, λιγουλάκι. Εγώ θα σας στεναχωρήσω πολύ. Άντε, για να δω. Από τον Ιανουάριο του 2013, 14 Ιανουαρίου, στο γραφείο σας ήρθε ένα email το οποίο σας έδινε μία πρόταση, και μάλιστα επίγουσα, γιατί η πρόταση αυτή είχε γίνει, ήταν για άλλη χώρα και είπαν να τη φέρουν στην Ελλάδα, επειδή αφορούσε ελληνική εταιρεία με κινέζικο consortium. Η πρόταση αυτή λοιπόν ήταν 750 εκατομμύρια επένδυση στην Ελλάδα. Η πρόταση αυτή αφορά 3.000 θέσεις εργασίας άμεσες και 5.000 περιφερειακές. Το χαρτί αυτό το πήρατε, ήρθε στο γραφείο σας, δεν απήντησε ποτέ κανένας, επήγε στα χέρια του κυρίου, θέλετε να πω το όνομα του συνεργάτη σας? Απήντε, βέβαια. Του κυρίου Καλιού Μάνθου. Τίνος? Καλιός Μάνθος. Μάνθος Καλιός. Στο δικό μου γραφείο. Ναι, έτσι είπε και η κυρία που είπε, το έχει πάρει, λέει, ναι, ο κύριος Καλιός Μάνθος. Λοιπόν, καμία απάντηση, καμία απάντηση, δεν ξέρω αν είναι του γραφείου σας, από το γραφείο σας το είπαν αυτό. Λοιπόν, το email το έχω εδώ, το αντίγραφο αν θέλετε, απαξίωση πλήρης, ούτε καν ερώτηση. Τι είναι, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα, τι σημαίνει? Το email πρέπει να μας το δώσετε. Πρωτογενής τομέας, το... εξαγωγική δραστηριότητα, 100% καλυμμένη εξαγωγικά και αγορασμένη ήδη από τους κοινώνες το προϊόν. Και αυτή τη στιγμή, λοιπόν, οφείλω να σας ομολογήσω ότι αυτή την επένδυση την έφαγε η δημοκρατία της Γουινέας στη Δυτική Αφρική. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε τώρα, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Εμείς αντιμετωπίζουμε όλες τις επενδύσεις με πολύ μεγάλη προσοχή. Σας είπα, αύριο πάω σε μια επένδυση που δημιουργούνται 150 θέσεις εργασίας. Πολύ περισσότερο θα δίναμε μεγαλύτερη δυνατή προσοχή σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Ξέρετε, να ελέγξετε με το γραφείο σας και να μας δώσετε μία απάντηση. Λειτουργούν με συγκεκριμένο σύστημα. Τα συγκεκριμένα ζητήματα τα χειρίζεται το γραφείο μου, τα στέλνει στο γραφείο του κ. Μηταράκη, που είναι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος για όλα αυτά τα θέματα. Με την προϋπόθεση ότι είναι υπαρκτοί επενδυτές και υπαρκτές οι επενδύσεις.
Να είμαστε σαφείς αυτό, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Διότι κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί πολλοί επενδυτές φαντάσματα. Μην νομίζετε ότι καθόμαστε εκεί πέρα και όταν έχετε κάποιος επενδυτής δεν εξετάζουμε την περίπτωσή του. Να σας πω εγώ άλλους επενδυτές που μου έχουν έρθει στο γραφείο μου, που ένας ας πούμε έχει έρθει και μου έχει πει ότι εγώ θέλω να μπω στο fast track και έχω βρει το 90% των χρημάτων. Εντάξει. Ξαναλέω, παρακαλώ να το ελέγξετε τι έχει γίνει και να μας δώσετε μια απάντηση τις επόμενες μέρες. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα σας δώσω, κύριε Χατζηνικολάου, πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Ελάτε. Ονομάζομαι Πουλάκης Γεράσιμος, είμαι ο πρόεδρος των τριτέκνων του Συλλόγου του Δήμου Αθηναίων και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Τριτεχνικών Συλλόγων. Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι στην Ελλάδα οι οικογένειες με πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή τιμωρούνται πραγματικά και ιδιαίτερα οι οικογένειες οι οποίες έχουν 3 παιδιά και άνω. Ενώ σε πάρα πολλά κράτη προσπαθούν να αλλάξουν την δημογραφική τους πολιτική, όπως είναι η Κίνα, η οποία πριν από λίγες ημέρες πήρε απόφαση να ενισχύσει το δημογραφικό της πρόβλημα, η Κίνα η οποία έχει 2 δισεκατομμύρια πληθυσμό, να ενισχύσει το δημογραφικό της πρόβλημα και να γίνει πιο ελαστική στη γέννηση δεύτερου παιδιού. Στην Αμερική ήδη έχουν θορυβηθεί οι οποίοι το δημογραφικό ενάτε τους στα δικά μας η ώρα είναι 2,5. Με ποιο τρόπο το Υπουργείο το δικό σας προσπαθεί να υλοποιήσει το άρθρο 21 του Συντάγματος περί προστασίας της ελληνικής οικογένειας και καλύτερης και σοβαρότερης δημογραφικής πολιτικής. Ενώ κάναμε αρκετές προσπάθειες για να πετύχουμε κάποιες ιδιαίτερες μέρημνες ούτως ώστε να δημιουργούνται προϋποθέσεις για γεννήσεις νέων παιδιών και αναφερόμαστε και στο δικό σας το Υπουργείο, ζητήσαμε επανειλημμένως να γίνουν μειώσεις στις φορολογίες της τιμής του παιδικού γάλατος, επιπαραδείγματος χάρη, στα βρεφικά είδη. Ζητήσαμε επανειλημμένως να ενταχθούμε και εμείς στο πρόγραμμα μειωμένων εισιτηρίων σε διάφορα μεταφορικά μέσα, στον πρόσφατο νόμο τον οποίον δημιουργήσατε, δεν συμπεριληφθήκαμε. Μάλιστα. Ξέρετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Πώς θα γίνει ανάπτυξη όταν δεν στηρίζεται η ελληνική οικογένεια? Με τι μπορεί να περισσέψει για να μπορέσει η ελληνική οικογένεια? Το Υπουργείο σας πώς μπορεί να μας βοηθήσει? Αντιλαμβάνεστε ότι το Υπουργείο είναι αρμόδιο για κάποια συγκεκριμένα θέματα, εμπόριο, βιομηχανία, καταναλωτής, επενδύσεις, εξαγωγές. Έτσι. Λοιπόν, τα θέματα που θίγεται δεν είναι στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Το μόνο που μπορώ να σας πω... Το μεταφορών δεν είναι. Ήταν. Από τις 25 Ιουνίου και μετά δεν είμαι αρμόδιος για τις μεταφορές. Μπορώ να σας πω όμως ότι σε σχέση με τις μεταφορές, επειδή το θυμάμαι, ότι εκείνο που προβλέπεται ως γενική αρχή είναι ότι οι επιχειρήσεις συγκοινωνιακές, επειδή έχουν ελλείμματα και επιδιώκουν να μην τα αυξήσουν διότι τα ελλείμματα περνάνε στο μέσο φορολογούμενο, είναι δεκτικές σε τέτοιου είδους προτάσεις σαν και αυτές που καταθέσατε, υπό την προϋπόθεση ότι έρθει κάποιος φορέας του δημοσίου, οποιοδήποτε, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Υγείας, κάποιος εν πάση περιπτώσει, και θα καλύψει το έλλειμμα, το πρόσθετο έλλειμμα που θα δημιουργηθεί λόγω τέτοιου είδους κοινωνικών μέτρων. Ελάτε. Παρακαλώ, μη μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Παρακαλώ, ελάτε. Καλημέρα, Υπουργέ. Είμαι ο Αντρέας Στεφανίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ζωνών Επιχειρηματιών. Τα έχουμε πει και στο Υπουργείο. Τρία νούμερα. Η πρόσφατη έρευνα που ανακοίνωσε το Endeavor της Ελλάδος, που μιλάει για επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, λέει ότι το 93% είναι επικεντρωμένες οι νέες ενάρξεις σε μη αναπτυξιακούς τομείς. Δεύτερον, από τις 42.347 επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη το 2012, 4.000 μόνο είναι εστιασμένες σε αναπτυξιακούς τομείς και μόνο 40 με ισχυρή δυναμική ανάπτυξης. Πρώτο θέμα είναι η εξωστρέφεια. Εμείς εδώ και 6 χρόνια έχουμε ενώσει τη χώρα με 140 οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας λόγω της Παγκόσμιας Εβδομάδας σε όλο τον κόσμο.
Έρχονται, μέχρι και χθες ήταν ο αντιπρόεδρος του Kaufman Foundation στην Αθήνα, από όλο τον κόσμο και βλέπουν τους διαγωνισμούς που διεξάγονται και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά αυτές τις επιχειρήσεις που θα φέρουν νέο πλούτο στη χώρα. Πρόταση είναι πώς μπορούμε να έχουμε μια δέσμευση από εσάς και από την κυβέρνηση ότι θα βοηθήσουμε σε αυτό τη μικρή ομάδα δυναμικών επιχειρήσεων να έχουν εξωστρέφεια από τη χώρα. Εφόσον δεν μπορούν να βρουν χρηματοδότηση, τουλάχιστον να βρουν πελάτες. Ναι. Δείτε, εμείς δύο τρόπους έχουμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια που λέτε, καθώς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποιος θα επενδύσει πού. Η μια δυνατότητα είναι μέσω του νέου φορέα εξωστρέφειας, που θέλουμε να βοηθήσει με τις συνέργειες που θα δημιουργηθούν έτσι ώστε να ανοίξουν αγορές. Και γι' αυτό σας είπα, τον προχωρούμε βασιζόμενοι στα Ολλανδικά πρότυπα και στα Βρετανικά πρότυπα. Και το δεύτερο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέσω του ΕΣΠΑ και μέσω των επενδυτικών νόμων να δώσουμε κίνητρα σε συγκεκριμένους τομείς που τους περιέγραψα προηγουμένως και όχι να εξισώνουμε στα κίνητρα όλους αδιακρίτως τους τομείς της οικονομίας. Έχετε αφήσει ένα υπόλοιπο με την ΑΟΣ πριν, δεν τοποθετηθήκατε και είναι θέμα που συνδέεται με την ανάπτυξη άμεσα. Ναι, το Υπουργείο Ενέργειας βλέπετε ότι έχει προχωρήσει με τις σεισμικές έρευνες. Ο κύριος Μανιάτης σε αυτό είναι σαφής. Ο Πρωθυπουργός έχει κάνει δηλώσεις επανειλημμένως. Νομίζω ότι το πράγμα πάει καλά και νομίζω ότι από του χρόνου θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πιο χειροπιαστά αποτελέσματα. Ειδικές οικονομικές ζώνες. Ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, όταν είχαμε θέσει το θέμα για τις ειδικές οικονομικές ζώνες στην Τρόικα, είχαμε δει ότι αντιδρούσε από τη μια πλευρά η Τρόικα, διότι έλεγε ότι με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα αποκτά αθέμητα πλεονεκτήματα σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκάθαρα μας το είπαν αυτό. Την ίδια στιγμή είχαμε την αριστερά να μας λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καταβαράθρωση των εργασιακών δικαιωμάτων, ενώ εμάς η δική μας πρόταση δεν μιλούσε για αυτά. Μιλούσε για φορολογικά κίνητρα, απλούστευση διοικητικών εμποδίων κτλ. Και την ακροδεξιά να μας λέει ότι θα δώσουμε τη χώρα στους Τούρκους. Είχαμε δηλαδή μια ετερόκλητη, αλόκοτη συμμαχία ακροδεξιάς, αριστεράς και τρόικα που έλεγε για διαφορετικούς λόγους ο καθένας ότι δεν πρέπει να προχωρήσει το εγχείρημα. Ως εκ τούτου, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει προχωρήσει. Μάλιστα. Ελάτε. Είναι το τελευταίο ερώτημα για σήμερα. Ωραία, καλημέρα Υπουργέ. Εγώ θα προσπαθήσω λιγάκι τώρα να σας παιδέψω λίγο, γιατί δεν σας παιδέψαν αρκετά. Πολιτά ξυλία ονομάζομαι. Μισή ωρίτσα. Όχι, θα το πάω γρήγορα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα quiz. Αύριο λοιπόν θα πάτε στην Νόκια. Ωραία. Τι θα κάνει η Νόκια στην Ελλάδα, τι θα φτιάξει. Επεκτείνει το ερευνητικό της κέντρο. Πολύ ωραία. Τι θα πουλήσετε, ή να το πω διαφορετικά. Τι θα προάγεται που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη την οποία πάει να κάνει η Νόκια στην Ελλάδα. Ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, ανθρώπους εξειδικευμένους σε νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, Νίκο, θα του κάνω λίγο φροντιστήριο γιατί δεν είναι διαβασμένος. Λοιπόν, μόνο σας το είπατε πριν. Μιλήσατε για το Κοράλια. Τη δουλειά που. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει ο κύριος Μάκιος. Μα τι σχέση έχει, δεν καταλαβαίνω. Έχει σχέση, μικροηλεκτρονική, έχει σχέση. Είναι το κλάσιο της μικροηλεκτρονικής. Ωραία, η Νόκια θα κάνει αυτό το οποίο νομίζει η ίδια για λογαριασμό της, αλλά θα απασχολήσει προφανώς Έλληνες επιστήμονες. Καλά θα κάνει. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να πούμε σε μια λογική. Ας πούμε, τον άλλο μήνα θα πάτε κάποια στιγμή στην Κορέα. Εκεί πάτε λοιπόν με Έλληνες επιχειρηματίες για να προάγουμε τους Έλληνες επιχειρηματίες. Αύριο λοιπόν, μια και θα πάτε εκεί στα Εγγένεια, πείτε: κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα πολύ επιτυχημένο κλάστερ μικροηλεκτρονικής, υπάρχει ένα πολύ επιτυχημένο κλάστερ gaming, το G-Cluster, που κάνουν παιχνίδια, είναι τίγκα startup μέσα εκεί. Ναι. Έτσι. Ναι. Μάλιστα, κάποιες παρατηρήσεις εδώ πέρα είναι ότι. Να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Μια και μου το λέτε. Ναι. Για να δείτε ότι δεν έχουμε καμιά διαφορά. Όταν ήμουν ξανά Υπουργός Ανάπτυξης, μια από τις καταγγελίες που μου είχε έρθει τότε ήταν ότι πρέπει να δω πολύ σοβαρά το θέμα του Κοράλια, διότι κακώς έχει πάρει τόσες ενισχύσεις από το ΕΣΠΑ και είναι μια διακριτική μεταχείριση κτλ. Λοιπόν, πήγαμε κόντρα σε αυτή τη λογική και σήμερα το Κοράλια υπάρχει, χάρη και στη βοήθεια του κράτους, και έχει κάνει όλα αυτά τα μικρά θαύματα που κι εσείς περιγράφετε. Είμαι μαζί σας, αλλά δεν εμποδίζει το ένα Πότε το άλλο. Να υπάρχει και η Νόκια και η SAP και το Κοράλια και η προσπάθεια που γίνεται στην Πάτρα και το ΙΤΕ στην Κρήτη και όλες αυτές οι εταιρείες. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι τελείως διαφορετικό. Είναι ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούμε ένα οικοσύστημα στην Ελλάδα από τεχνολογία. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε σαν οικοσύστημα.
Να μην το βλέπουμε λιγάκι μεμονωμένα. Συνέργειες, όλες αυτές τις συνέργειες που προκύπτουν μεταξύ εταιριών. Τώρα, εδώ πέρα, τώρα, μια και μπήκαμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, ας πούμε, και για τα προγράμματα τα επενδυτικά κτλ. Στα πολύ γρήγορα, μια περιγραφή είναι ότι εμείς πριν 3 χρόνια, λοιπόν, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα προϊόν. Το σχεδιάσαμε, φτιάξαμε business plan κτλ. Υποβάλαμε λοιπόν το επιχειρηματικό σχέδιο. Σας πήρε περίπου 2 χρόνια να μας εγκρίνετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο καλούμαστε να υλοποιήσουμε σε 2 χρόνια. Το θέμα είναι ότι ως νέα και καινοτόμα και επειδή είναι το προϊόν έρευνας και τεχνολογίας, αυτή τη στιγμή είναι άκυρο δηλαδή. Στο πλαίσιο ποιου προγράμματος το κάνατε? Στο G-Cluster, ας πούμε, στα πλαίσια των θερμοκοιτίδων που λένε ότι κλείνουν τα νοσοκομεία και ανοίγουν οι θερμοκοιτίδες. Της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι αυτό το υποβάλαμε πριν 3 χρόνια. Σήμερα έχει τρέξει τεχνολογία. Πρέπει να μας δώσετε τη δυνατότητα να έχουμε μια ευελιξία. Τελειώνω, πολύ σύντομο. Λοιπόν. Έχει ακυρωθεί δηλαδή. Ναι, τώρα τι να βγάλουμε. Δηλαδή και το iPhone 5, το iPhone το 10, ας πούμε. Δηλαδή, πάμε να φτιάξουμε κάποια πράγματα αυτή μπορείτε τη στιγμή. Μπορείτε να πάτε στο Χρήστο το Βασιλάκο, το Γενικό Γραμματέα. Ο άνθρωπος είναι καινούργιο στη δουλειά του. Και άξιος. Και έχει πολύ μεγάλη όρεξη για να τα αλλάξει. Τώρα λέτε πράγματα που έγιναν πριν από 3 χρόνια. Πριν από 3 χρόνια ο Χρήστο Βασιλάκο ήταν στις Βρυξέλλες. Έτσι. Στην Κομισιόν, εγώ ήμουνα στην αντιπολίτευση, βρείτε τον, είμαι βέβαιος ότι θα τα κουβεντιάσετε και θα υπάρξει μια κατανόηση για αυτό που λέτε, γιατί πράγματι είναι προτεραιότητα για μας, όχι γιατί είναι μοντέρνο. Πάντως εδώ το σημαντικό είναι το γεγονός ότι επισημαίνει ο φίλος ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί δυστυχώς το κράτος μας τους χρόνους και τις ταχύτητες με τις οποίες πρέπει να τρέξει, ειδικά σε ζητήματα νέων τεχνολογιών. Λοιπόν, ας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι πράγματι αλήθεια ότι υπάρχουν τέτοια... Δηλαδή, αν τους παίρνει 3 χρόνια, κύριε Υπουργέ, από την αρχική ιδέα, στα 3 αυτά χρόνια έχει αλλάξει όλο το τοπίο. Εγώ έπρεπε να είχα προϊόν σήμερα. Αλλά είναι αλήθεια ότι υπάρχουν δεκάδες προβλήματα σαν και αυτά που περιγράφεται, αλλά είναι εξίσου αλήθεια ότι έχουν αντιμετωπιστεί επίσης δεκάδες προβλήματα κλαδικά ευρύτερα, τα οποία μας έχουν επιτρέψει εκεί που ήμασταν στον πάτο σε σχέση με το ΕΣΠΑ και κινδυνεύαμε να χάσουμε και τα λεφτά της προηγούμενης περίοδου, τώρα να έχουμε ανέβει πολύ παραπάνω. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και μπράβο. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Ότι έρευνα, ειδικά στις νέες τεχνολογίες, σημαίνει ένα momentum. Αν το χάσουμε αυτό το momentum από την αγορά, ειδικά εμείς που είμαστε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι, startups. Δηλαδή, αν εμείς χάσουμε αυτό το momentum και δεν μας υποστηρίξετε, τελειώσαμε. Τώρα για να ξέρετε, έτσι, και το λέω, νομίζω μπορώ να το πω. Έχουμε κανονίσει στο σχεδιασμό που θα κάνουμε μαζί με τα άλλα Υπουργεία για τους 9-10 τομείς προτεραιότητας στο κομμάτι, στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα, να έχουμε πάντοτε και κανά 2 ανθρώπους οι οποίοι θα βλέπουν αυτά τα θέματα που λέτε εσείς. Της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε σε όλα τα προγράμματα να υπάρχει αυτή η διάσταση. Πώς εξυπηρετήθηκες από τις υπηρεσίες? Θα θέλαμε να ακούσουμε πώς εξυπηρετήθηκες για να ακουστεί και κάτι καλό. Μην είμαστε όλοι αρνητικοί. Από τις υπηρεσίες μιας τάσης του ΕΒΑ. Ενδιαφέρει, γιατί είναι νέος άνθρωπος, μπορεί να έχει παράπονα σε όλα, να ακούσουμε πώς εξυπηρετήθηκε. Εντάξει, δεν έχω παράπονα σε όλα. Απλά θέλω λιγάκι περισσότερο εγρήγορση. Έτσι, αυτό ζητάω. Λίγο περισσότερη εγρήγορση και λίγο περισσότερο συνεννόηση. Λοιπόν, στο ΕΒΑ τώρα. Όντως εμείς κάναμε μία ΙΚΕ πριν από 1 χρόνο, ξέρω εγώ. Πήγαμε και την κάναμε μέσα σε 2 ώρες. Αλλά πήγαμε διαβασμένοι. Δηλαδή είχαμε Google, είχαμε βρει τα πάντα, πήγαμε έτοιμοι, φύγαμε σε 2 ώρες με αφημί. Βέβαια, το θέμα είναι τώρα ότι τι θέλαμε και την κάναμε την ΙΚΕ. Διότι δεν έχετε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχετε δώσει κλάση να πείτε ότι η ΙΚΕ αντιστοιχεί στις τάδε εταιρείες. Και όταν πήγαμε να συνεργαστούμε με την Apple και είπαμε ότι έχουμε, ας πούμε, την εταιρεία μου, η οποία το ΙΚΕ στα αγγλικά σημαίνει PCC. Private Capital Company, κάποια άλλη ελληνική, τέλος πάντων, εταιρεία εδώ που διαχειρίζεται αυτή τη μετάφραση, τι σημαίνει ΙΚΕ στα αγγλικά, να μην πω το όνομά τους, το βγάζανε Private Company και έλεγε η Apple, ας πούμε, όχι, είστε ατομική επιχείρηση. Ενημερώστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή είναι ένα εργαλείο που το φτιάξετε για εξωστρέφεια. Να σας είμαι τελείως ειλικρινής, έτσι. Ναι. Δεν μου το έχει θέσει το συγκεκριμένο θέμα κάποιος, τουλάχιστον σε μένα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα που μπορούμε να λύσουμε. Είναι κάτι σχετικά απλό. Εάν κάποιος το είχε θέσει, ξέρετε, δεν μπορώ να φαντάζομαι και προβλήματα που υπάρχουν χωρίς κανείς να τα θέτει. Μέσω του ΕΒΑ, λοιπόν, θα το επικοινωνήσω αυτό το πρόβλημα να σας έρθει. Το επικοινωνήσετε και όπως θέλετε. Αλλά είμαι στη διάθεσή σας προφανώς. Ξαναλέω, έχουμε λύσει και δυσκολότερα πράγματα, όλοι μας.
Στο 90, στην παράταση, άλλη μία, Νίκος τελευταία. Νίκος Κολυμπζής, μέλος της διοίκησης ΕΣΕΕ και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Μία τελευταία, έτσι, τηλεγραφική ερώτηση για το παρεμπόριο να μας πείτε, τώρα που δεν υπάρχουν και δημοτικοί... Περιμένει κι άλλος για τα πέναλτι, η παράταση και μετά τα πέναλτι. Ωραία. Λοιπόν, να μας πείτε τώρα για το παρεμπόριο, τώρα που δεν υπάρχει και, η δημοτική αστυνομία, ανθεί και κυρίως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή να ξαναγιγαντώνεται στο κέντρο της Αθήνας και το σώμα το οποίο εσείς φτιάξατε μέσα στο Υπουργείο Εμπορίου Επικεφαλής είναι ένας τέος διευθυντής αστυνομίας, αρχηγός αστυνομίας, ο κύριος Μπουλούκος, ο οποίος μας είπε ότι αδυνατεί πραγματικά έτσι, να κάνει τη δουλειά του γιατί δεν υπάρχει το στελεχειακό εκείνο δυναμικό που θα το βοηθήσει. Αυτή στιγμή το παρεμπόριο ξέρετε πολύ καλά ότι έχει 25 δις τζίρο με διαφυγόντες φόρους περί τα 7 με 8 δις ευρώ. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως να μην εξαντλήσετε το αναπτυξιακό σας ίστρο στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές ή στα λιγμένα προϊόντα που δεν ευδοκίμησαν ή στις πινακίδες ντροπής που μας βάλατε στα καταστήματά μας μπροστά για να τις έχουμε και στα αγγλικά και στα ελληνικά και να λέμε στους τουρίστες τι είναι αυτό αν είμαστε φοροφυγάδες ή δεν είμαστε και να εξάγουμε τη φοροδιαφυγή προς τα έξω. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δείτε και να εξαντλήσετε τον αναπτυξιακό σας ίστρο εκεί που πρέπει, εκεί που ακούστηκαν όλα αυτά για τη γραφειοκρατία, για τη ρευστότητα, για τη θέση της ΕΣΕΕ που σας την έχουμε δώσει σε εσάς προσωπικά που μιλάει για μια αναπτυξιακή τράπεζα μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δομή τις συνεταιριστικές τράπεζες και πρέπει να το δείτε, όπως βεβαίως και θα πρέπει να δείτε και με καλό μάτι το ενδεχόμενο ενός κοινωνικού δείκτη για τις εμπορικές επιχειρήσεις, τις εντός κρίσης, μικρομεσαίες, ατυχήσαντες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να σας απαντήσω λοιπόν. Σε σχέση με την αναπτυξιακή τράπεζα με βάση τις συνεταιριστικές τράπεζες, από ό,τι νομίζω έγινε σαφές προηγουμένως, κάνουμε μια προσπάθεια η οποία θα έχει τον ίδιο στόχο, μόνο που δεν θα στηρίζεται στις συνεταιριστικές τράπεζες, αλλά θα στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στη Γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα KfW, άλλους μεγάλους επενδυτικούς οργανισμούς, το Ίδρυμα Ωνάση από εδώ κτλ. Με συγχωρείτε, αλλά θεωρώ ότι αυτό το οποίο κάνουμε έχει μεγαλύτερη εμβέλεια από αυτό το οποίο προτείνεται. Σέβομαι αυτό που λέτε, αλλά θα μου επιτρέψετε να θεωρήσω ότι οι οργανισμοί που αναφερόμαστε έχουν μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια. Πρώτον, δεύτερον. Ξέρετε, κάναμε ένα χρόνο να πείσουμε την Τρόικα λόγω των αρνητικών πρακτικών του παρελθόντος. Υπό την έννοια ότι νομίζανε ότι θα κάνουμε καινούρια ΕΤΒΑ, ότι θα κάνουμε κάποιες κρατικοδίαιτες, ας πούμε, τράπεζες και ταμεία, τα οποία δεν θα οδηγούσαν πουθενά. Πληρώνουμε τέτοιες πρακτικές και λυπάμαι που αυτές οι πρακτικές υιοθετούνται και σήμερα από πολλούς φορείς. Το δεύτερο που θέλω να σας πω για τις Κυριακές και για τον αναπτυξιακό μας ίστρο, θέλω να σας πω ότι δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό από αυτό που κάνει με τον αναπτυξιακό του ίστρο ο Ισπανός Υπουργός, ο Πορτογάλος Υπουργός, ο Ιταλός Υπουργός, η Κυπριακή Βουλή σχεδόν ομοφόνος, που αποφάσισαν να πάνε και παραπάνω από ό,τι πήγαμε εμείς. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, ανοίγουν μικρά και μεγάλα μαγαζιά όλες τις Κυριακές του χρόνου. Και εμείς είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι που το καταναλωτικό κοινό αγκάλιασε αυτή την πολιτική μας για τις 4 εκπτωτικές περιόδους και για το άνοιγμα των καταστημάτων κάποιες Κυριακές. Θεωρούμε ότι είναι θετικό για τον καταναλωτή. Δεν πρέπει να σκεπτόμαστε μόνο ορισμένες κοινωνικές ομάδες, πρέπει να σκεπτόμαστε και την μεγάλη πλειοψηφία. Είναι θετικό για τον τουρισμό, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πόσα έχουμε τουρισμό city break, όπως λέγεται, αν είναι όλα ερμητικά κλειστά και κυκλοφορούν μόνο μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μια πολιτική που έχει επιδοκιμαστεί και αυτό στο οποίο αναφέρεστε εσείς είναι νομίζω μια άμυνα οπισθοφυλακών. Ο καθένας μπορεί να τοποθετηθεί όπως θέλει, αλλά εμείς επιμένουμε σε αυτή την αλλαγή. Θεωρούμε η έκθεση του ΟΣΑ που αναφέρεται, θα σας παρακαλώ να κάνετε υπομονή 36 ώρες, επειδή κάποιοι εκπρόσωποι του κλάδου σας αμφισβήτησαν ακόμα και την ύπαρξή της, σε 36 ώρες θα δημοσιευθεί και θα δείτε ακριβώς ότι όλα αυτά τα οποία παρουσιάσαμε υπάρχουν αυτολεξί μέσα. Επομένως, τέτοιο φανατισμό δεν θα τον περίμενα. Και επίσης να σας πω ότι στο συντονιστικό όργανο για την καταπολέμηση του παρεμπορίου συμμετέχει και η ΕΣΕΕ και τα επιμελητήρια κτλ. Επειδή λοιπόν εκπροσωπείτε την ΕΣΕΕ, θα σας παρακαλούσα, αντί να κάνετε κριτική, όπου έχετε παρατηρήσεις να τις λέτε και ο εκπρόσωπός σας να είναι συχνότερα.
Συνοηθήκαμε. Έτσι. Και θέλω να σας θυμίσω ότι επιχειρήσεις όπως γίνονται από την αστυνομία στην ΑΣΟΕ, όχι, αλλά πρέπει να απαντηθούν. Διότι δεν μπορούμε να βγούμε και κατηγορούμενοι όταν ήδη δεν συνεργάζονται. Επιχειρήσεις αστυνομικές όπως έγιναν αυτές στην ΑΣΟΕ τελευταία, στην Αργυρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, επιχειρήσεις που γίνονται και τώρα που πράγματι έχει πρόβλημα η δημοτική αστυνομία και γίνονται σε συνεννόηση δική μας με τον κύριο Δένδια, δεν είχαν γίνει πριν από 2 και 3 χρόνια που τότε δεν σας άκουσα να ασκείτε αντίστοιχη κριτική. Ελάτε. Κύριε Υπουργέ Πετρόπουλος, εκπροσωπώ τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μου δώσατε εξαιρετική πάσα για το κλείσιμο της εκπομπής σχετικά με τις Κυριακές. Θεωρείτε ότι το μοντέλο των 7 Κυριακών είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε, ειδικά για το City Break που αναφερθήκατε κι εσείς για την Αθήνα και τη, και τη Θεσσαλονίκη, αν μη τι άλλο. Θεωρώ πως θα έπρεπε να είναι ανοιχτά όλες τις Κυριακές του χρόνου. Να θέσω ως παράδειγμα μόνο ότι οι αντιπεριφερειάρχες αποφασίσαν ο καθένας για την περιφέρειά του τι ακριβώς θέλει να κάνει. Και έχουμε το ξύμερο στην Αττική, η Αγία Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, να είναι ανοιχτή όλες τις Κυριακές. Και το κέντρο της Αθήνας να είναι κλειστό ή το αντίθετο. Ο Γέρακας είναι ανοιχτός. Λοιπόν, φανταστείτε, έχουμε μπλεχτεί όλοι μας με αυτό το θέμα. Λοιπόν, να σας πω, η δική μας αρχική πρόταση, και είναι αυτό το οποίο πιστεύαμε εμείς, είναι ότι έπρεπε να πάμε σε 7 Κυριακές μικρά και μεγάλα μαγαζιά ανοιχτά και τις υπόλοιπες Κυριακές μόνο τα μικρά, κάτω από 250 τετραγωνικά, εφόσον το ήθελαν. Για να δώσουμε ένα πλεονέκτημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι ίδιοι όμως δεν το ήθελαν αυτό το πράγμα. Το πολέμησαν, έγινε συζήτηση στη Βουλή, τοποθετήθηκαν τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση και στο τέλος πέρασε αυτή η ρύθμιση που είναι ένα βήμα μπροστά, αλλά δεν είναι το βήμα που θα ήθελα εγώ. Εγώ νομίζω όμως ότι δεδομένου ότι ήδη κάποιοι περιφερειάρχες Ανατολικής Αττικής, για παράδειγμα, ή αντιπεριφερειάρχες, αποφάσισε να ανοίγουν τα καταστήματα και τις 52 Κυριακές. Σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας αποφασίστηκε να ανοίγουν, ξέρω εγώ, 30 Κυριακές, 25 Κυριακές το χρόνο. Ήδη έχουμε ένα βήμα μπροστά και αυτό θα μας οδηγήσει σε μια προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι το μέλλον. Και αυτό θα γίνει γιατί είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Υπάρχουν αυτοί που μεταξύ μας βραδυπορούν, αλλά έτσι πάντοτε συμβαίνει. Οι αλλαγές γίνονται αντιληπτές όταν αρχίσουν να αποδίδουν. Τώρα ξεκίνησε να εφαρμόζεται το μέτρο, είδαμε την Ερμού πώς γέμισε, είδαμε τους εμπορικούς δρόμους πώς γέμισαν. Θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα στις 15 Δεκεμβρίου, θα ξαναγίνει στις 22 Δεκεμβρίου και αυτοί που έχουν αμφιβολίες είμαι βέβαιος ότι θα τις ξεπεράσουν. Λοιπόν, τα μουσεία είναι κλειστά, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Παρακαλώ, μιλάτε τώρα όλοι χωρίς μικρόφωνο. Τελειώνουμε όπως πρέπει, ελληνικά. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πήγαμε από την παράταση στα πέναλτι. Μου φαίνεται ότι αυτή η εκπομπή μπορεί να τελειώσει μόνο με ξαφνικό θάνατο. Έχουμε μια σύσκεψη το πρωί με τον Πρωθυπουργό, να μην κοιμηθούμε καθόλου και να πάω κατευθείαν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν εδώ επί 3 και πλέον ώρες και απαντήσατε στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ και όλους εσάς που βοηθήσατε να γίνει αυτή η εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε όσοι αντέξατε μέχρι αυτή την πολύ προχωρημένη ώρα και μας παρακολουθήσατε. Καλό ξημέρωμα.